Είναι πολύ συνηθισμένο στην εποχή μας να δίνουμε συνεντεύξεις για πάρα πολλούς λόγους, κυρίως για να βρούμε μια δουλειά, για να μας πάρουν σε μια σχολή, για να μπούμε σε ένα μεταπτυχιακό. Δίνουμε κάποιες συνεντεύξεις και αυτό που θα ήθελα να διευκρινίσω σήμερα και να διασαφηνίσω είναι ότι το άγχος της επίδοσης είναι πάρα πολύ έντονο στις περιπτώσεις αυτές. Νιώθουμε ιδιαίτερο άγχος επειδή αισθανόμαστε πως παίζεται ολόκληρη η ζωή μας μέσα σε λίγα λεπτά. Έτσι το βιώνουμε, έτσι το αισθανόμαστε, ότι μέσα σε λίγα λεπτά που θα διαρκέσει η συνέντευξη αυτή θα πρέπει να αποδώσουμε τέλεια, να είμαστε άψογοι, διότι από αυτό θα εξαρτηθεί το μέλλον μας. Και εδώ υπάρχουν 2-3 προβληματάκια, 2-3 λάθη στην αντιμετώπιση και την ερμηνεία αυτού του φαινομένου. Καταρχάς, η ζωή μας δεν εξαρτάται ολόκληρη και σε μεγάλο βαθμό από μία συνέντευξη. Είτε μας προσλάβουν, είτε δεν μας προσλάβουν, είτε μας δεχτούν, είτε μας απορρίψουν, δεν σημαίνει ότι το μέλλον μας, η ζωή μας θα εξαρτηθεί από αυτό. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, κάθε στιγμή μας ανοίγονται νέες δυνατότητες και είναι σαν να λέμε κάποιες μυστικές συνεντεύξεις που πρέπει να δίνουμε, δηλαδή κάποιες επιλογές που κάνουμε συνειδητά ή υποσυνείδητα πάρα πολλές φορές στη ζωή μας και από τις επιλογές αυτές εξαρτάται το μέλλον μας. Δεν είναι λοιπόν ζήτημα αυτών των λίγων στιγμών το τι θα απογίνω, τι θα γίνω στη ζωή μου. Θα μπορέσω να τα καταφέρω, θα έχω μια όμορφη ποιοτική καριέρα, θα μπορέσω να έχω τις σπουδές που θέλω. Αλλά και βέβαια το ίδιο ισχύει και στα πρώτα ραντεβού. Εάν βγω ένα πρώτο ραντεβού με μια υποψήφια ερωτική σύντροφο, μέσα σε λίγα λεπτά θα πρέπει να της δείξω πόσο σπουδαίος είμαι και ότι πραγματικά αξίζει τον κόπο να είναι μαζί μου και δεν θα κάνει λάθος εάν συνάψει μία σχέση μαζί μου. Θα χρειαστεί να την ενθουσιάσω, αλλά δεν έχω πολύ χρόνο για να της δείξω την αξία μου και εάν είμαι αγχώδης, ίσως κάνω κάτι ή πω κάτι χωρίς να το καταλάβω, το οποίο θα την απογοητεύσει. Πρέπει λοιπόν να μπω στην πρίζα, να είμαι σε μια φοβερή ετοιμότητα ώστε να μην κάνω λάθος. Το ίδιο στο πρώτο ραντεβού, το ίδιο στη συνέντευξη για τη δουλειά ή στην συνέντευξη για τις σπουδές. Είπαμε ότι εμείς σήμερα θέλουμε να ανοίξουμε μια νέα προοπτική και να πούμε, για να το λέμε μέσα μας, δεν το λέμε ως πληροφορία και ως ενημέρωση, αλλά ως κάτι που συνεχώς οφείλουμε να υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας, ότι το μέλλον μου και η ζωή μου δεν εξαρτάται από αυτά τα λίγα λεπτά, αλλά αυτό είναι απλώς ένα κομμάτι στη ζωή μου που θα παίξει ρόλο για αυτό που θα συμβεί στο μέλλον μου. Θα χρειαστεί πάρα πολλές φορές να δώσω εξετάσεις σε εισαγωγικά, δηλαδή να δείξω την αξία μου, να κάνω σωστές επιλογές, άπειρες φορές, σε άπειρες περιπτώσεις, ώστε να μπορώ να διασφαλίζω όσο περνάει από το χέρι μου τη χαρά, την ευτυχία και την επιτυχία στην προσωπική μου ζωή. Δεν είναι λοιπόν το θέμα αυτής της συνέντευξης που θα προσδιορίσει αυτό που θα είμαι στο μέλλον. Και ένα δεύτερο που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι το εξής. Εάν θέλω να δώσω μια συνέντευξη για τις σπουδές, ας πούμε, και ξέρω ότι μπορούν να μου κάνουν κάποιες ερωτήσεις που αφορούν μια συγκεκριμένη διδακτική ύλη, δεν είναι δυνατόν να θυμάμαι όλα όσα έχω διαβάσει. Αυτό δεν το θυμόμαστε ούτε στις απλές εξετάσεις που δίνουμε στο λύκειο, στο πανεπιστήμιο. Δεν μπορώ την τελευταία στιγμή να έχω στη μνήμη μου τα πάντα. Διάβασα, είμαι προετοιμασμένος και τώρα, ακόμη και αν αισθάνομαι ότι όλα τα έχω ξεχάσει, πάω να δώσω τις εξετάσεις αυτές και ελπίζω ότι θα τα καταφέρω. Όχι επειδή τα θυμάμαι όλα. Δεν θα κάτσω την τελευταία στιγμή να θυμηθώ κάθε λεπτομέρεια πόσα έχω
από όσα έχω διαβάσει μέχρι εκείνη τη στιγμή, διότι απλώς θα απογοητευτώ. Θα πω, δεν θυμάμαι τίποτα, είμαι χαμένος, την πάτησα, τελείωσε. Λοιπόν, δεν χρειάζεται εκείνη την ώρα να τα θυμάμαι όλα για να έχω καλή επίδοση. Το ίδιο και στο ραντεβού, το ερωτικό. Δεν χρειάζεται να μην κάνω κανένα λάθος. Να είμαι φοβερά προσεκτικός, ώστε ο τύπο αλλά και ο τρόπος της συμπεριφοράς μου να είναι άψογος για να μπορέσω να ενθουσιάσω τον υποψήφιο, την υποψήφια ερωτική σύντροφο. Όχι. Δίνω εξετάσεις με αυτό που είμαι. Όχι τόσο με αυτό που ξέρω, με αυτό που έχω αποστηθήσει, με αυτό που έχω εμπεδώσει και βάλει μέσα στο ξερό μου το κεφάλι. Ούτε στο ραντεβού, ούτε στη συνέντευξη για τη δουλειά, ούτε στη συνέντευξη για τη σχολή, ούτε στις εξετάσεις. Αυτό που έχει την μεγαλύτερη σημασία είναι το τι θυμάμαι, το τι μπορώ, το πόσο έχω τη δυνατότητα να αποδώσω στη συγκεκριμένη στιγμή. Το πόσο πρέπει να προσπαθήσω στη συγκεκριμένη στιγμή για να μην κάνω λάθος, δεν έχει μεγάλη σημασία. Σημασία έχει αυτό που είμαι. Πηγαίνω λοιπόν στη συνέντευξη, πηγαίνω στις εξετάσεις, πηγαίνω στο ραντεβού με αυτό που είμαι και όχι με αυτό που ξέρω ή με αυτό που προσπαθώ να κάνω. Μακάρι να μπορούσα να είμαι ελεύθερα και χαλαρά ο εαυτός μου. Αυτή είναι η καλύτερη προϋπόθεση της καλής επίδοσης. Να είμαι ελεύθερα ο εαυτός μου, χωρίς να πιέζομαι, χωρίς να βιάζω τον εαυτό μου, χωρίς να προσέχω υπερβολικά, χωρίς να εξετάζω, να αναλύω, να ψάχνω, να είμαι σε μια υπερβολική επιφυλακή, ώστε να μην κάνω λάθος. Να μην είμαι σε μια υπερβολική εγρήγορση, μη μου ξεφύγει κάτι. Αυτό που είμαι είναι αρκετό. Στο ερωτικό ραντεβού, ας πούμε, στο συντροφικό ραντεβού, στο φλερτ, τι να πω? Μήπως υπάρχει μια συγκεκριμένη ατάκα που πρέπει να μάθω? Μήπως υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος που πρέπει να κουνήσω τα χέρια μου, τα πόδια μου, να στήσω το σώμα μου κλπ? Όχι. Δεν μπορώ, δεν με συμφέρει να πάω με τέτοιες προϋποθέσεις σε ένα ραντεβού. Πηγαίνω όσο πιο ελεύθερα είμαι ο εαυτός μου. Και αν μου πείτε, μα με απέρριψε, εάν σε απέρριψε ή δεν σε ήθελε για δικούς της λόγους ή δεν ήταν έτοιμη να εμπλακεί σε μια σχέση, και αυτό είναι καθαρά ένα δικό της θέμα, ή αυτό που εσύ είσαι στην πληρότητά σου δεν είναι τόσο καλό όσο θα ήθελε. Όχι δηλαδή ότι έκανες ένα λάθος ή δύο λάθη ή δεν πρόσεξες ιδιαίτερα, αλλά αυτό που είσαι δεν είναι αρκετό. Μιλάμε λοιπόν για διαφορετικά πράγματα. Έτσι και στις εξετάσεις. Αφού διάβασα, αφού προετοιμάστηκα όσο μπορούσα, τώρα την τελευταία στιγμή είναι πολύ φυσικό να τα έχω ξεχάσει όλα, ίσως δεν θυμάμαι τίποτα, και πραγματικά λέω, αμάν, την πάτησα τώρα, όλα τα ξέχασα, θα πάω και θα αποτύχω. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό σαν σκέψη, αρκεί να βγάλουμε το αμάν, δηλαδή να βγάλουμε την αγωνία, να βγάλουμε το άγχος και να πάμε ελεύθερα, να πάμε χαλαρά στις εξετάσεις. Δεν πηγαίνουμε με μια υπερβολή αγωνίας. Πηγαίνουμε ελεύθερα, έχοντας πραγματικά ξεχάσει τα πάντα, και εκείνη την ώρα πραγματικά θα βιώσουμε μια φυσιολογική εγρήγορση η οποία θα μας επιτρέψει να έχουμε καλή επίδοση κατά το δυνατόν. Πάνω κάτω αυτό που μπορούμε, αυτό που ξέρουμε και αυτό που έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε, θα το κάνουμε. Έτσι δεν είναι? Τόσο απλό. Πάνω κάτω. Δηλαδή, με απόλυτο τρόπο δεν είναι δυνατόν να αποδώσουμε, αλλά όσο μπορούμε θα αποδώσουμε. Αυτό είναι αρκετό. Δεν χρειάζεται να έχεις μια υπερβολική αγωνία, να πιέσεις τον εαυτό σου, να σπρώξεις τον εαυτό σου, να προσπαθήσεις, να στύψεις τον εαυτό σου. Εάν το κάνεις αυτό, απλώς προσθέτεις ένα υπερβολικό άγχος και αυτό το υπερβολικό άγχος θα σε εμποδίσει να έχεις καλή επίδοση.
ενώ το μέτριο άγχος συμβάλλει στη θετική επίδοση και είναι καλό να έχουμε ένα μέτριο άγχος, το υπερβολικό άγχος εμποδίζει και μειώνει την επίδοση. Γι' αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν παίζονται τα πράγματα πάνω στη στιγμή, στις συνεντεύξεις, στις εξετάσεις, στις πρώτες ερωτικές συναντήσεις. Δεν παίζονται εκεί. Έχουν παιχθεί ήδη από πριν. Αυτό που είμαι. Αυτό που είμαι θα επιτρέψω ελεύθερα να βγει. Και αυτό που ξέρω, αυτό που θυμάμαι, αυτό που έχει μείνει μέσα στο κεφάλι μου, θα επιτρέψω ελεύθερα να βγει. Και μετά θα δεχθώ το αποτέλεσμα. Η επίδοσή μου θα είναι μέτρια, καλή, πολύ καλή, άριστη. Και τότε θα χρειαστεί να περάσω σε ένα άλλο επίπεδο της αποδοχής, της φιλικής αποδοχής αυτής της επίδοσης. Δεν θα αρχίσω να κρίνω και να αξιολογώ και να τα βάζω με τον εαυτό μου γιατί αυτό που έκανα δεν είναι το καλύτερο που θεωρητικά θα μπορούσα να κάνω. Αυτή είναι άλλη παγίδα. Γιατί δεν είμαι αυτό που θα μπορούσα να είμαι. Ό,τι μπορείς έκανες. Είναι πάρα πολύ απλό. Όπως μπορούσες προσπάθησες. Ήσουν ο εαυτός σου. Ας δεχτείς το αποτέλεσμα. Και καλούμαστε πραγματικά να περάσουμε σε αυτό το δεύτερο επίπεδο της φιλικής αποδοχής του αποτελέσματος. Και λέω, τόσο απέδωσα, αυτό είναι ok, ησυχάζω, χαλαρώνω με την επίδοση αυτή, σε οποιοδήποτε τομέα, δέχομαι το αποτέλεσμα να με δεχτούν, να με απορρίψουν, να με μειώσουν, να μου μιλήσουν άσχημα, οτιδήποτε, να με εγκομιάσουν, τα δέχομαι όλα αυτά και πηγαίνω τη ζωή μου παραπέρα. Ξέροντας όμως, με αυτό που ξεκινήσαμε θα τελειώσουμε, ότι δεν εξαρτάται η ποιότητα της ζωής μου, το μέλλον μου, η βίωση της ευτυχίας, της χαράς, της αυτοπραγμάτωσης από ένα γεγονός. Θα μου δοθούν άλλες ευκαιρίες. Αν αξίζεις πολύ και έτυχε να αποτύχεις, θα σου δοθούν άλλες ευκαιρίες για να δείξεις πόσο μεγάλη είναι η αξία σου. Αν από την άλλη πλευρά, ενώ δεν αξίζεις κατά τύχη, έγραψες πολύ καλά στις εξετάσεις ή ενθουσίασες την ερωτική σου σύντροφο, πάλι και αυτό θα χαλάσει. Διότι τίποτα δεν είναι απόλυτο. Όλα παίζονται. Γι' αυτό το λόγο λειτουργούμε με ησυχία, χαλαρότητα, νυφαλιότητα, ψυχραιμία. Πάμε, κάνουμε με απλότητα αυτό που μπορούμε, δεχόμαστε το αποτέλεσμα και μπαίνουμε σε νέες περιπέτειες. Κάνουμε νέες επιλογές. Και κάθε στιγμή προσδιορίζουμε τη ζωή μας. Και έχουμε την επίγνωση ότι εν τέλει η ποιότητα της ζωής μας και η ευτυχία μας θα εξαρτηθεί από τις άπειρες επιλογές που θα κάνουμε διαχρονικά, από τις άπειρες επιδόσεις που θα κληθούμε να έχουμε διαχρονικά και όχι από μια συγκεκριμένη στιγμή. Ας αφήσουμε τη στιγμή αυτή να φύγει χαλαρά, όσο πιο χαλαρά γίνεται.